Κυρία Θάνου, καλημέρα. Ναι, καλημέρα κύριε Χατζή. Ναι. Θεώρησα απαραίτητο να κάνω αυτή την τηλεφωνική παρέμβαση, διότι ορισμένα από αυτά τα οποία ελέγχθησαν είναι παντελώς ανακριβή. Παρακαλώ. Και ξεκινώ πρώτα από το σχόλιο το οποίο τώρα μόλις κάνατε εσείς. Εγώ ζήτησα να μιλήσω ως πρώην πρόεδρος του Αριουπάγου, η οποία γνωρίζω πολύ καλά πώς έχουν τα θέματα της δικαιοσύνης. Παρακαλώ. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, ούτε ζήτησα να μιλήσω μοιραία, ως πολιτικό μοιραία, πρόσωπο. Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω ποιο προσπαθεί να με διακόψει. Όχι, ο Χατζής είμαι, αλλά... ο Τάκης ο Χατζής είμαι. Ακούστε, η πολιτικό πρόσωπο θεωρείται κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται, όποιος κι αν είναι αυτός, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ασχολείται με την πολιτική και η δικαιοσύνη, μην νομίζετε, υπό την ευρεία είναι μια πολιτική πράξη κάνει ο δικαστής. Με συγχωρείτε, θα διακόψω και υπό πάλι, αυτή την έννοια το είπα. Ναι. Εγώ έχω μια θέσμη... Έχω μια θεσμική θέση στον Πρωθυπουργό. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, ούτε κομματικό πρόσωπο. Εντάξει. Το παρακάμπτω όμως αυτό και έρχομαι στα σχόλια τα οποία έγιναν προηγουμένως. Ότι ο πρόεδρος του Αριουπάγου για πρώτη φορά πήρε πειθαρχικό έλεγχο. Ο πειθαρχικός δόθηκε εντύπωση ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε πειθαρχικός έλεγχος στους δικαστές. Ο πειθαρχικός έλεγχος υπήρχε πάντοτε. Τον ασκούσε. Υπήρχε, το είπανε. Το είπανε. Παρακαλώ να μην με διακόψετε. Παρακαλώ, συντομεύετε. Να με ακούσετε και εμένα και μετά ο Ευχαρίστος, αν θέλετε να απαντήσω. Βεβαίως. Τον πειθαρχικό έλεγχο τον ασκούσε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο προϊστάμενος της επιθεώρησης και όλοι οι διευθύνοντες στο κάθε δικαστήριο. Τα είπαμε, κύριε. Δεν τα είπατε αυτά. Δεν πειράζει, δεν το ακούσατε. Παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον μην με διακόπτετε. Μην τη διακόπτετε, Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, συνεχίστε. Είπαν λοιπόν τότε η κυβέρνηση, για ποιο λόγο να μην έχει και ο πρόεδρος του Αριουπάγου πειθαρχικό έλεγχο, γι' αυτό και εδόθη στον εκάστοτε πρόεδρο. Δεν εδόθη στη Θάνου ο πειθαρχικός έλεγχος, όπως από ορισμένους έγινε προσπάθεια να αποδοθεί. Δεύτερον, ότι ο ίδιος κάνει τον πειθαρχικό έλεγχο και δικάζει. Δεν το γνωρίζει αυτό το οποίο το είπε και το επανέλαβε. Δεν έχει διαβάσει τον κώδικα οργανισμού δικαστηρίων. Μάλιστα. Ο κώδικας προέβλεπε. Μην μπλέξουμε σε αυτό, σας παρακαλώ. Είναι σημαντικό. Δεν είναι. Το είδε ότι έγινε κόσμο, και υπογράμμιση του ζητήματος αυτού. Ναι. Όποιος δικάζει, όποιος ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο, λέει ο κώδικας οργανισμού δικαστηρίων, δεν δικαιούται να συμμετέχει στο πειθαρχικό συμβούλιο. Επομένως, είναι και αυτό το οποίο ελέγχθη ανακριβές. Το δεύτερο σημείο, ότι η Θάνου προσωπικά, γιατί είδα ότι προσωποποιήσατε τη συζήτηση. Δεν μιλάτε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μιλάτε ορισμένοι εξ ημών, όχι όλοι βεβαίως, για τη Θάνου. Μπορεί να είναι και τιμητικό αυτό για μένα. Λοιπόν, ότι η Θάνου επήγε μετά στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έγινε μια παρέμβαση από κάποιον εκ των συνομιλητών σας και σωστά παρατηρήσατε εσείς, μα και ο κύριος Αθανασίου πήγε. Ο κύριος Αθανασίου ήταν και εκείνος ανώτατος δικαστής, μέλος του Αριουπάγου. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Αθανασίου. Ήταν συνάδελφος αγαπητός. Απλώς ήμασταν συνδικαλιστικοί αντίπαλοι. Δεν υπήρξε εχθρός μου ποτέ. Καλά, το ότι δεν υπήρξε εχθρός σας το ξέρουμε. Θέλω όμως να πω κάτι το οποίο είναι αντικειμενικό. Ο κύριος Αθανασίου λοιπόν ως εν ενεργεία ανώτατος δικαστής και πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την άλλη μέρα παρετήθηκε και πήγε ως υποψήφιος βουλευτής. Η Θάνου συνταξιοδοτήθηκε κανονικά και ως ελεύθερος Έλλην πολίτης, μετά τη συνταξιοδότησή της, επέλεξε να πάει αμυστή. Το τονίζω γιατί αυτό είναι γνωστό. Να παρέχει τις υπηρεσίες της, την εμπειρία και τις γνώσεις τις οποίες είχε στον Πρωθυπουργό. Ένα τρίτο σημείο. Να ολοκληρώσετε όμως, γιατί δεν έχω χρόνο. Ναι, θα πρέπει όμως να μου δώσετε τη δυνατότητα. Δεν μπορώ περισσότερο. Δεν μπορώ. Τις ανακρίβειες οι οποίες ελέγχθησαν, ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος άσκησε, άκουσα, εκατοντάδες πειθαρχικές διώξεις. Ναι. Αυτό επίσης είναι ανακριβέστατο. Μάλιστα, ανέφερε μία-μία. Τα κατάλαβα. Δεν ξέρω ποιος εκ των κυρίων, διότι δεν έχω τη δυνατότητα, δεν βλέπω. Ναι, σας τα είπανε, δεν τα είδατε, αλλά... Είναι ανακριβέστατο λοιπόν. Μάλιστα, το κατάλαβα, το κατάλαβα, κυρία Θάνου, το κατάλαβα. Με συγχωρείτε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι. Θεωρώ απαράδεκτο το σχόλιο το οποίο έγινε τη σαφή αιχμή κατά της εισαγγελέως διαφθοράς για το θέμα της Νοβάρτης. Καταρχήν πήρε θέση ο κύριος ο οποίος το σχολίασε, έβγαλε απόφαση. Μάλιστα. Επί της Νοβάρτης. Πράγμα πρώτον απαράδεκτο, δεδομένου ότι είναι και δικηγόρος. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τα σχόλιά μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Βάσει.